Καλή σας ημέρα από τη Βαρσοβία. Να είστε καλά. Καλημερίζουμε και τον κύριο Γιώργο Ψυχογιό από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλό πρωινό, κύριε Ψυχογιέ. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση στους τηλεθεατές και τηλεθεάτρια. Να είστε καλά, να είστε καλά. Κύριε Υπουργέ, σε ειδική συνεδρίαση και ειδική αποστολή στη Βαρσοβία. Έχω έρθει εδώ και για μια διμερή συνάντηση με τον Πολωνό Υπουργό Εσωτερικών και για να δω τη Frontex, για να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τη Frontex για την πολύ καλή δουλειά που κάνουν για την προστασία των χερσαίων και των θαλασσίων συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι και η αποστολή αυτού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού. Συναντήθηκα λοιπόν με τον εκλεκτικό διευθυντή του κ. Λεζερή, αλλά είδα και τις άνδρες και τις γυναίκες της Frontex στο θάλαμο επιχειρήσεων, οι οποίοι παρακολουθούν συνολικά την κατάσταση στα ευρωπαϊκά σύνορα. Και η πραγματικότητα είναι ότι πλέον βιώνουμε ροές μειωμένες κατά πάνω από 90% στη χώρα μας, αν δούμε τα στοιχεία του 2021, και κάτω από 80% το 2020. Άρα έχουμε πλέον μια άλλη εικόνα στο μεταναστευτικό από αυτή που είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Θα τα δούμε σε λίγο όλα αυτά, γιατί εσείς δώσατε και κάποια στοιχεία ότι έχουν φύγει 6.000 πρόσφυγες από τη Λέσβο το τελευταίο εξάμηνο. Έχετε δώσει στοιχεία και φωτογραφίες και για τυχείο. Πρώτο βήμα όμως αυτής της τηλεοπτικής συνάντησης, κύριε Μηταράκη, αναπόφευκτα, είναι το θέμα των ημερών, η υπόθεση Λιγνάδη, και επειδή έχουν ακουστεί πάρα πολλά τις τελευταίες ημέρες για ανήλικους πρόσφυγες από ΜΚΟ που πήγαιναν για μαθήματα θεάτρου και μετά την πρώτη συνάντηση δεν ξαναπήγαιναν. Προφανώς τα πράγματα πια έχουν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Δεν το συζητάμε αυτό, αλλά θεωρώ αυτονόητο ότι εσείς ως αρμόδιος υπουργός όλες αυτές τις μέρες θα έχετε κινηθεί, θα έχετε κάνει πράγματα, θα έχετε έρθει σε επαφή με ΜΚΟ, θα έχετε ψάξει το θέμα, θα έχετε δει από την πλευρά σας αν πράγματι γινόντουσαν τέτοια είδους μαθήματα, ποια παιδιά πήγανε. Να έρθετε σε επαφή, να τα βρείτε, να δείτε τι γίνεται. Πείτε μας λοιπόν τι έχει βγάλει η δική σας έρευνα. Αυτονόητα το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου κινήθηκε όταν ακούσαμε αυτές τις πληροφορίες για την περίοδο 2017-2018 που αφορούσε πιθανή δράση ΜΚΟ. Η έρευνα γίνεται από τις δικαστικές αρχές και νομίζω δεν είναι σωστό εμείς να κάνουμε μια παράλληλη έρευνα. Η κυρία Αγαπηδάκη, η αρμόδια ειδική γραμματέας, μετέβη αμέσως στην εισαγγελία και ζήτησε την παρέμβαση της Αγγελίας Πλημμυριωτικών για την αντιμετώπιση των όποιων πληροφοριών υπάρχουν. Νομίζω ότι την πέμπτη συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών επανέφερε το θέμα στη σωστή του διάσταση. Η εκτελεστική εξουσία κινήθηκε άμεσα στο βαθμό που της αναλογεί και από εκεί και πέρα με ταχύτητες πολύ γρήγορες για τα ελληνικά δεδομένα η δικαστική εξουσία διερευνά την εμπλοκή προσώπων σε αυτό το θέμα που το οποίο φυσικά αγγίζει. Επιβεβαιώνεται όμως ότι υπήρξε μη κυβερνητική οργάνωση η οποία είχε αναπτύξει ένα τέτοιο πεδίο δράσης στο χώρο του θεάτρου για να πηγαίνουν τα παιδιά, τα προσφυγόπουλα, να περνούν κάποιες ώρες εκεί στο θέατρο και να υπάρχει μια σχολική εκπαίδευση στη διάρκεια αυτή. Νομίζω έχει ήδη επιβεβαιωθεί ότι υπήρχαν διάφορα προγράμματα. Εγώ το βλέπω θετικό, αν θέλετε να είμαι ειλικρινής, ότι υπήρχαν προγράμματα επί των ημερών της προηγούμενης κυβέρνησης για την καλύτερη ενσωμάτωση αυτών των ασυνόδευτων ανηλίκων στην πραγματικότητα. Τώρα από εκεί και πέρα, αν υπήρχαν περιπτώσεις ή δεν υπήρχαν, όπου υπήρχαν αρρωστημένες συμπεριφορές και έκνομες ενέργειες, αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Είναι εφικτό να βρεθούν αυτά τα παιδιά, ξέρουμε τα ίχνη τους, τα στοιχεία τους, γιατί κάποιοι έχουν φύγει πια από τη χώρα, βρίσκονται σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ή και αλλού. Άρα γνωρίζουμε ποια παιδιά μετήχαν για να τα βρούμε ένα προς ένα, γιατί μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές. Αναπόφευκτα υπάρχουν τα αρχεία όλων αυτών των προγραμμάτων, αλλά από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν καταγγελίες, το γεγονός ότι κάποιος μπορεί αυτή τη στιγμή να βρίσκεται σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν περιορίζει τη δυνατότητά του να απευθυνθεί εκεί στις αρμόδιες αρχές. Νομίζω το θέμα αυτό έχει ακουστεί σε όλη την Ευρώπη, στην κοινότητα των ετούν, των άσυλων και των προσφύγων και μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Είναι απολύτως γνωστή αυτή η υπόθεση. Θεωρώ ότι αν υπάρχουν θύματα, υπάρχουν οι δυνατότητες και με τη στήριξη που λαμβάνουν σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βγουν μπροστά και επώνυμα να καταγγείλουν με όλη την προστασία που απαιτείται για ένα ανήλικο συγκεκριμένες συμπεριφορές. Δεν θεωρώ το γεγονός ότι κάποια παιδιά είναι στο εξωτερικό θα επηρεάσει την πρόσβασή τους στη δυνατότητα να καταγγείλουν τέτοιες αρρωστημένες συμπεριφορές. Κύριε Ψυχογέ, επειδή ο Δημήτρης Λιγνάδης προφυλακίστηκε, βρίσκεται στις φυλακές της Τρίπολης. Η πολιτική αντιπαράθεση τώρα σε πού εστιάζεται, τουλάχιστον από τη δική σας την πλευρά, την αξιωματική αντιπολίτευση? Κοιτάξτε, εστιάζεται κατά βάση σε αυτό το οποίο λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα, ότι εδώ υπάρχουν σαφείς πολιτικές ευθύνες τόσο για την τοποθέτησή του, διότι υπήρχε διαγωνισμός
ο οποίος παρακάμφθηκε άσχετα αν γνώριζε κανείς ή δεν γνώριζε, πράγμα το οποίο έπρεπε να γνωρίζει. Σε κάθε περίπτωση αν λέμε και ψυχογέ, ότι... Γιατί θα μπορούσε να είναι υποψήφιος ο Δημήτρης Λιγνάτης και σε αυτή τη διαδικαστική στην είναι άλλο διαδικασία πράγμα, κύριε και είχε επιλεγεί. Πάλι δεν θα υπήρχε πολιτική ευθύνη. Είναι άλλο πράγμα να έχεις τις δικλείδες ενός διαγωνισμού, ο οποίος μάλιστα είχε προκηρυχθεί και πολύ πρόσφατα, και άλλο είναι να επιλέγεις κάποιον της αρεστίας σου με την έννοια ότι θεωρείς ότι είναι αξιόλογος. Από εκεί και πέρα όμως έπρεπε, και κατά τη γνώμη μας, αφού τον επιλέγεις, έπρεπε να γνωρίζεις παραπάνω και μπορούσες να έχεις περισσότερα στοιχεία. Με αυτή την έννοια εμείς συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την υπόθεση και βέβαια με την ουσία όλων αυτών των καταγγελιών, που είναι πώς θα μπορέσουν πραγματικά να καταπολεμηθούν σε όλους τους χώρους εργασίας, σε όλες τις περιοχές και σε όλους τους κλάδους τέτοιες απαράδεκτες εγκληματικές συμπεριφορές, που δεν γίνεται μόνο με ευχολόγια ή με αλλαγές των νόμων, αλλά γίνεται και μια αλλαγή πολιτικής η οποία να μειώνει τις ανισότητες και όλα αυτά. Πάμε λίγο να δούμε στο θέμα των προσφύγων και των δομών. Υπουργέ, εσείς είπατε ότι έφυγαν 6.000 πρόσφυγες από την Λέσβο. Δώσατε και μια φωτογραφία, δεν ξέρω αν την έχουμε διαθέσιμη, από το Υπουργείο. Βγήκε χθες για τη Χίο, δείχνοντας το χρονικό μέσα από φωτογραφίες αέρος από ψηλά που δείχνουν τη δομή στη Χίο. Έχουμε, Αντώνη Μπακόλα, τη φωτογραφία να τη δείξουμε παρακαλώ θερμά. Απρίλιος 2020, Ιανουάριος 2021, Φλεβάριος 2021. Και στην πρώτη και στη δεύτερη φωτογραφία στην κάτω σειρά. Πάμε καλά δηλαδή, Υπουργέ, γιατί είμαι βέβαιος ότι ο κύριος Ψυχογιός θα σας πει ότι είναι και λιγότερες ηρωές. Πριν από ένα χρόνο είχαμε συνολικά στις δομές της χώρας μας 92.000 ετούντες άσυλο και στα νησιά 35.000. Σήμερα σε όλες τις δομές όλης της χώρας έχουμε 58.000, έχουμε κλείσει 60 δομές μέσα στο 2020 και στα νησιά μας έχουμε 12.000. Έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική αποσυμφόρηση των δομών όλης της χώρας και σωστά είπατε, η βασική αρχή, η ειδοποιός διαφορά είναι ο δραστικός περιορισμός των ροών που αποτέλεσε το νούμερο ένα στόχο του Υπουργείου. Ο νούμερο δύο στόχος του Υπουργείου ήταν ο περιορισμός των επιπτώσεων στις τοπικές κοινωνίες και γι' αυτό προχωράμε και στην μετατροπή δομών σε κλειστές και ελεγχόμενες και στη μείωση του αριθμού των δομών που λειτουργούν στη χώρα μας. Σηκώσαμε για πολλά χρόνια το βάρος μιας ευρωπαϊκής μεταναστευτικής κρίσης, που πλέον η χώρα μας δεν μπορεί να το κάνει. Και σε όλες τις διεθνείς μας επαφές, αυτό πλέον είναι το βασικό μήνυμα, ότι στο νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, η ανάγκη υποχρεωτικής στήριξης των χωρών πρώτης υποδοχής αποτελεί προτεραιότητα για τις χώρες του Νότου, με τις οποίες συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά. Αυτή η μετακίνηση όμως, κύριε Υπουργέ, είναι επειδή επαναπροωθήθηκαν στις χώρες τους, είναι άνθρωποι οι οποίοι πήραν άσυλο και έφυγαν από τη χώρα μας, άλλοι οι οποίοι έμειναν στη χώρα μας. Υπάρχει εικόνα ή απλώς ξέρουμε ότι κλείσαμε 60 δομές και αυτό μας αρκεί? Υπάρχει εικόνα. Παραδείγματος χάρη, το 2020 11.500 άτομα φύγαν επισήμως από τη χώρα μας, είτε με απελάσεις, είτε με επιστροφές, είτε με προγράμματα μετεγκαταστάσεων. Και για πρώτη φορά ξεκινήσαμε φέτος πρόγραμμα μετεγκατάστασης και αναγνωρισμένων προσφύγων, το οποίο δεν είχε ξαναγίνει στο παρελθόν, οι οποίοι μεταφέρονται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε λοιπόν περιπτώσεις έμπρακτης ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Από εκεί και πέρα για μας είναι σημαντικό αφενός να συνεχίσουμε να προστατεύουμε με αποφασιστικότητα τα σύνορά μας και αφετέρου να προχωρήσουμε ταχύτερα σε απελάσεις όσων δεν δικαιούνται διεθνού προστασίας και έχουμε πλέον σχεδόν κάθε μήνα ένα αριθμό πτήσεων από την Ελλάδα σε χώρες προέλευσης. Όσο μένουν εδώ όμως αυτοί οι άνθρωποι, οι συνθήκες της ζωής τους ποιες είναι? Και ρωτάω αυτό γιατί είδαμε τα πρόσφατα, τις πρόσφατες κακοκαιρίες, είδα στο διαδίκτυο πολλές φωτογραφίες, κυρίως στο διαδίκτυο, φωτογραφίες από χιονισμένους καταβλισμούς όπου δεν είναι ανθρώπινες συνθήκες κακά τα ψέματα, γιατί πριν από λίγα 24 ώρα το προσφυγόπουλο 8 χρόνων το παιδί, το οποίο κάηκε σε φωτιά στη Θήβα. Και μάλιστα εκεί υπήρξαν και καταγγελίες για αργοπορία της πυροσβεστικής. Όχι, εκεί υπήρχε το αντίθετο. Πήγε η πυροσβεστική και δεν την αφήσανε οι ωφελούμενοι να μπει μέσα. Και έπρεπε να παρέμβει η αστυνομία για να επιτρέψει στα οχήματα της πυροσβεστικής να μπουν να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές. Η κατάσταση στα νησιά, οι δομές είναι παλιές όπως γνωρίζετε. Η δομή στο Μαυροβούνι είναι μια δομή που δημιουργήθηκε μέσα σε λίγες μέρες το Σεπτέμβριο του 2020 μετά τον εμπρησμό της Μόριας. Και γι' αυτό έχουμε ένα πρόγραμμα τώρα κατασκευής νέων δομών σε όλα τα νησιά. Και θα θέλαμε και τη στήριξη της εξωματικής αντιπολίτευσης στο να χτιστούν αυτές οι νέες δομές, οι οποίες θα αντιμετωπίζουν πλέον αποφασιστικά το θέμα των συνθήκων διαβίωσης, αλλά και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Στήριξη των τοπικών κοινωνιών χρειάζεστε.
οι τοπικές κοινωνίες, οι οποίες στη Σάμο και στην Κόκκι και στη Λέρο, έχουμε μια θετική εικόνα. Στη Μυτιλίνη, ο Δήμος Μυτιλίνης, όπως ξέρετε, με πλειοψηφία δέχτηκε τη δημιουργία της νέας δομής. Είναι δεδομένο όμως στις τοπικές κοινωνίες, και να είμαστε ειλικρινείς, τα πέντε νησιά του Αιγαίου από το 2015 και μετά, σηκώσαμε το βάρος της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής κρίσης. Και υπάρχει μια τεράστια κόπωση στα νησιά, την οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό τη θεωρώ δικαιολογημένη. Δώστε μου μια απάντηση πριν πάμε στον κύριο Ψυχογειό, για να μην τον αδικήσουμε στον χρόνο. Γιατί εδώ στην εφημερίδα πριν, διαβάζω στη δεξιά στήλη, φλόγοι στυλίγουν, λέει, την προσφυγιά. Μια 26χρονη Αφγανή, έγκυος τον 8ο μήνα και μητέρα 4 παιδιών, αποπειράθηκε την περασμένη Κυριακή να αυτοπυρποληθεί μέσα στη σκηνή της στο Καράτεπέ. Η γυναίκα που νοσηλεύεται με εγκάβματα στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης κλήθηκε να δώσει κατάθεση σε ανακριτή ώστε να διερευνηθεί σε βάρος της κατηγορία για εμπρισμό. Το γνωρίζετε αυτό το περιστατικό, κύριε Υπουργέ? Ναι, το γνωρίζω. Έγινε πράγματι ένας εμπρισμός σε μια σκηνή στο Καρατεπέ που έθεσε σε κίνδυνο όχι μόνο τη ζωή της κυρίας που αναφέρατε, αλλά και τη ζωή άλλων ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονταν σε διπλανές σκηνές. Είναι αυτονόητο ότι η δικαστική εξουσία πρέπει να εξετάσει τι συνέβη. Αυτονόητο. Κύριε Ψυχογέ. Ναι, θα μου επιτρέψετε να πω λίγο για τα συνόδευτα ένα λεπτάκι, διότι ακούστηκαν κάποια ζητήματα που τα θεωρώ κρίσιμα πριν. Καταρχήν, να πω ότι εμείς, και αυτό ο κύριος Μητσοτάκης προφανώς δεν το είπε, είπε κάποια ψήγματα αλήθειας προχθές στη Βουλή, παραδώσαμε εξαπλάσιες θέσεις σε δομές για συνόδευτους ανήλικους. Έτσι υπήρχε μια στρατηγική, μια πολιτική για την ένταξη και την φιλοξενία των συνόδευτων ανήλικων. Επίσης, όσον αφορά το ερώτημά σας, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τα αρμόδια υπουργεία έστειλαν 13.000 παιδιά στα σχολεία, έδωσαν δικαίωμα στην υγεία και την εργασία, και από εκεί και πέρα όποιες δραστηριότητες γίνονταν εκτός ήταν πολιτιστικές δραστηριότητες με πανεπιστήμια, με διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι ήταν γνωσμένης αξίας. Δεν ψέγουμε σε καμία περίπτωση αυτά τα προγράμματα, ΔΟΜ, κύριε Ψυχογέ. Είδατε, έτσι, αναφέρομαι για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Γι' αυτό το λέω, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν, προφανώς. Αυτά τα προγράμματα είναι χρήσιμα της ένταξης και της απασχόλησης των προσφυγόπουλων στην πατρίδα. Και κάναμε και το Μητρό ΜΚΙΟ, βέβαια. Δεν συζητάμε τώρα γι' αυτό. Πάμε παρακάτω λίγο στην αποσυμφόρηση, γιατί βλέπω πολλά μηνύματα από νησιώτες, από τη Λέρο και από αλλού. Στην αποσυμφόρηση. Ναι, στην αποσυμφόρηση. Πραγματικά από την αρχή της θητείας μας, εκείνο το οποίο ζητάμε είναι να υπάρξει μια στρατηγική και ισχυρή αποσυμφόρηση προς την ενδοχώρα και προς την Ευρώπη. Από εκεί και πέρα το γεγονός, κύριε Υπουργέ, ότι σήμερα έχουμε ακόμα μετά από 80 και 90% μειωμένες ροές περισσότερο πληθυσμό στο σύνολο των νησιών. Σε κάποια μειώθηκε, αλλά στο σύνολο δεν ισχύει. Των νησιών στο σύνολο υπάρχει είμαστε, ακόμα. Στο σύνολο είναι πολύ χαμηλότερα από το καλοκαίρι. Κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Και σίγουρα στη Λέσβο. Αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε είναι ότι εδώ υπάρχει ένα ανάχωμα στο να μπορεί να γίνει ανακατανομή στην ενδοχώρα, και βέβαια η προοπτική των κλειστών δομών στις νησιωτικές περιοχές ή και στον Εύρο που ακούγεται είναι απαράδεκτη, είναι στη λογική της ασπίδας της Ευρώπης της αποθήκης ψυχών με κριτικές καταστάσεις που δεν λύνουν το ζήτημα. Έτσι, έχουμε προφανώς κάνει υπέρβαση χρόνου, κύριε Υπουργέ, πείτε κάτι τελευταίο, έχετε 30 δευτερόλεπτα. Έκανε μια αναφορά ο κύριος Ψυχογειός στον Εύρο και έχουμε σχετικό μήνυμα, οπότε αν θέλετε κάτι και μια τοποθέτηση. Γιατί στον Εύρο είναι το ερώτημα. Η πολιτική της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη. Σε καμία περίπτωση στην ακριτική Ελλάδα δεν υπάρχει μόνιμη παραμονή προσφύγων και μεταναστών. Είναι απόλυτα λογικό στην ακριτική Ελλάδα να έχεις μόνο τον πρώτο έλεγχο και από εκεί και πέρα να μεταφέρονται αυτοί που πρέπει, είτε στις χώρες τους πίσω, με απελάσεις, είτε στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό πρωινό. Στη Βαρσοβία, όπου βρίσκεται ο Υπουργός και ο κ. Ψυχογειός, εδώ μάλλον, στην Αττική. Στην Κορινθία, που μπήκαμε και εμείς στο κόκκινο. Στο κόκκινο, από τις 6 ώρα το πρωί. Καλή επάνωδο, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, κύριε Ψυχογειέ. Να είστε καλά.